Εμείς πάμε στα δικά μας μονοπάτια, τα αγαπημένα. Πάμε στα μονοπάτια του πολιτισμού και θα μιλήσουμε για 7η τέχνη, θα μιλήσουμε για κινηματογράφο και θα πάμε να γνωρίσουμε έναν νέο σκηνοθέτη, τον Αντώνη Κιτσίκη. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Κιτσίκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οποίος έχει αναλάβει να δημιουργήσει μία ταινία με αντικείμενο την κοινή ιστορία Ελλάδας και Ιταλίας. Working title, αυτό μου εξηγούσε τώρα στις διαφημίσεις, είναι η παράσταση. Μπορεί και να αλλάξει αυτό στο μέλλον. Για να τον καλωσορίσουμε και να μάθουμε περισσότερα για αυτή την ταινία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είναι το Interreg Italy Greece, έτσι ονομάζεται, και σαν σκοπό έχει την ανάδειξη του κοινού πολιτισμού μεταξύ των δύο χωρών. Πώς λοιπόν εσύ έμαθες για το πρόγραμμα και δήλωσες αρχικά συμμετοχή, για να πάρουμε τα στάδια ένα-ένα της διαδικασίας? Αυτά συνήθως γίνονται από φίλους και μια φίλη παραγωγός, η Φωτεινή συγκεκριμένα, μια μέρα μου έστειλε ένα email με το συγκεκριμένο διαγωνισμό και αποφάσισα να προσπαθήσω να γράψω ένα σενάριο ώστε να κάνω μια ταινία. Αυτό χρηματοδοτούσε νέους σκηνοθέτες. Κάτω των 30 ήταν το όριο. Έτσι νομίζω, ναι. Κάτω των 30. Οπότε είπες και εσύ, σου μιλάω στον ελληνικό μπορώ, έτσι. Βέβαια. Ωραία, είπες και εσύ, θα κάνω την προσπάθειά μου, θα ξεκινήσω κάτι που θα έχει ενδιαφέρον και μετά νομίζω ότι αφού επιλεχθήκατε τελικά, μπήκατε στη διαδικασία να φτιάξετε και το όλο σενάριο μέχρι και το τελικό αποτέλεσμα που πλέον μπήκε στη διαδικασία των γυρισμάτων. Ναι, υπήρχε. Αρχικά το πιο δύσκολο είναι να βρεις την ιδέα. Mm-hmm. Άπαξ και βρεις την ιδέα, το σενάριο μετά είναι πιο πολύ τεχνικό. Το πώς θα βρεις τους τρόπους για να πεις την ιστορία σωστά, ώστε να κρατήσεις το κοινό σε μια γρήγορση και να του αρέσει η ιστορία. Γράφτηκε το πρώτο σενάριο mm-hmm. και μετά πήγαμε σε ένα άλλο κομμάτι που ονομάζεται Tutoring Phase, όπου είχα τον κύριο Αβρανά, Έλληνα σκηνοθέτη, όπου με βοήθησε να φτιάξω αυτό το σενάριο, να το κάνω ακόμα καλύτερο, μαζί με τον συνσενεριογράφο, τον Γιάννη τον Παλαμπίνη. Πάρα πολύ ωραία. Να μας πεις λίγο για το σενάριο αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η ιστορία που θα παρακολουθήσουν όσοι δουν την ταινία μικρού μήκους είναι? Η ιστορία είναι όλος ο αγώνας που κάνει ο εγγονός, Διονύσης ονόματι. Που είναι αυτός που βλέπουμε τώρα στη φωτογραφία, νομίζω. Ακριβώς, σωστά. Ναι, αυτός ωραία. Εδώ είναι. Είναι ο εγγονός Διονύσης, ο οποίος προσπαθεί να ξυπνήσει τον παππού του, ο οποίος είναι 85 χρονών, το 2019, και μια μέρα. Και θυμόταν μόνο μια μέρα της ζωής του, το 1953, και ότι συγκεκριμένα έχει να κάνει πρόταση γάμου. Mm-hmm. Οπότε ο εγγονός προσπαθεί να τον ξυπνήσει αναπαρισσόντας όλη αυτή την ημέρα. Και εκεί είναι και το ερώτημα, θα ξυπνήσει? Μάλιστα, οπότε του ξαναδίνει, θα λέγαμε, την μνήμη του ξανά μπροστά στα μάτια του. Δηλαδή φέρνει, κάνει μια αναπαράσταση της τότε εποχής. Ακριβώς. Ζούμε μεν στο σήμερα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι τη Ζάκυνθο πριν τους σεισμούς του 1953. Ακριβώς, προσπαθεί, όπως λέει και μια τάκα στην ταινία, να το ξυπνήσει όπως όταν ένα τραγούδι σου κολλάει, πρέπει να το ξανακούσεις ολόκληρο, ώστε να ξεκολλήσει από το μυαλό. Και πάνω σε αυτό πιστεύει ότι άμα ξαναχτίσει όλη την ημέρα, θα γίνει μια αλυσιδωτή αντίδραση και θα ξαναθυμηθεί ποιος είναι. Για να δούμε λίγο τα γυρίσματα, τη διαδικασία των γυρισμάτων στην Ζάκυνθο. Εσύ έχεις καταγωγή από τη Ζάκυνθο, επέστρεφε συχνά στο νησί? Προφανώς. Η νόνα μου είναι Μαρλένη Καρέρ. Και εγώ ερχόμουν κάθε καλοκαίρι, οπότε ήμουν από τους μισούς Ζακυνθινούς. Λίγο Αθήνα, λίγο Ζάκυνθο. Και αποφάσισες λοιπόν ότι για τη Ζάκυνθο θα μιλήσεις, στη Ζάκυνθο θα γίνουν τα γυρίσματα. Πού βρεθήκατε για να κάνετε γυρίσματα? Στην Αναφωνήτρια σίγουρα, έγινε εκεί στη Μονή και βλέπουμε και τις εικόνες από εκεί. Πήγαμε στη Μονή Αναφωνήτριας, πήγαμε στην εξωχώρα στο σπίτι του κύριου Βαρθάλη που μας το παραχώρησε και στο σπίτι της Δώρας Παπαδάτου στο Καμπί. Αυτά ήταν τα location. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Βλέπουμε ότι έχετε μπει όλοι σε αυτό το κομμάτι της τότε εποχής, με τα αντισήματα τα ανάλογα. Η διαδικασία για σένα είναι η πρώτη σου ταινία αρχικά? Όχι, είναι η πρώτη, ας την πούμε, φιξιόν, δραματουργική ταινία. Αλλά σαν ταινία είναι η τέταρτη. Η τέταρτη, οπότε το ήξερες. Δεν ήταν κάτι καινούριο? Εν μέρη. Ήξερα όλη την τεχνική, ας πούμε, αλλά ήταν διαφορετικό το να έχεις πραγματικούς ηθοποιούς με τους οποίους πρέπει να τους βοηθήσεις να βγάλουν αυτό που θες στην κάμερα. Γιατί σε ένα ντοκιμαντέρ απλά καταγράφεις μια στιγμή. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε εγώ να βρω τον τρόπο να την δημιουργήσω όπως τη σκέφτηκα.
Να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της όλης ταινίας και ποια είναι τα όνειρα για το μέλλον, με την έννοια του ότι φτιάχνεις ένα σενάριο, το παρουσιάζεις, κάνεις μια ολόκληρη δουλειά. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και αγωνία για το πώς θα το δει ο κόσμος αυτό και αν έχεις ήδη στο μυαλό σου επόμενα πράγματα. Επόμενα πράγματα σίγουρα έχω στο μυαλό μου και ιστορίες να πω και αυτή είναι η βάση. Αποφάσισα κάποια στιγμή στη ζωή μου ότι θέλω να πω ιστορίες. Mm-hmm. Και ο δικός μου τρόπος ήταν μέσω του κινηματογράφου και μέσω των εικόνων και της μουσικής. Και στην προκειμένη ένιωθα εγώ μια πιο εσωτερική ανάγκη να ανακαλύψω τι είναι η Ζάκυθος, γιατί την άκουγα ιστορίες από την γόνα μου. Κατάγεσαι και από μια πολύ ιστορική ούτως ή άλλως οικογένεια. Ναι. Αυτό σε επηρέασε? Προφανώς, γιατί είχα την ανάγκη να δω τι υπήρχε εκεί, γιατί δεν τα ξέρω όλα αυτά. Δεν ήξερα τι είναι η ομιλία μέχρι πριν από ένα χρόνο. Δεν ήξερα τι είναι η αρέκια ακριβώς, ενώ να εμβαθύνω λίγο σε αυτό. Οπότε αυτή η ανάγκη δημιούργησε αυτή την ιστορία που μέσα από τα δικά μου μάτια θα τη λέω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και προφανώς στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλες ιστορίες που θα θελήσω να πω. Και ήδη έχω κάποιες. Τους συνεργάτες σου πώς τους επέλεξες? Εντάξει, οι περισσότεροι συνεργάτες όσον αφορά το crew είναι φίλοι από την Αθήνα με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί, φίλοι των γονιών μου, γιατί και οι γονείς μου είναι κινηματογραφιστές. Και όσον αφορά τους ηθοποιούς εδώ, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για αυτή την ταινία, ότι μόνο ένας ηθοποιός είναι επαγγελματίας και αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Ζακυθινοί, mm-hmm. οι οποίοι δεν είναι ηθοποιοί, αλλά κάνουν άλλες δουλειές. Ας πούμε, ο Μαρίνος ο Ζήβας είναι σιδηρουργός. Ήθελες να φέρεις τους πραγματικούς Ζακυνθινούς, δηλαδή, να έχεις πραγματικούς πρωταγωνιστές από τη Ζάκυνθο σήμερα. Εάν δεν μιλήσουν αυτοί, ποιοι θα μιλήσουν για την δικιά τους ιστορία? Είναι ουσιαστικά μια καταγραφή του τότε, από κάποιους ανθρώπους που είχαν και αυτή την ανάγκη να το προβάλλουν αυτό. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα. Πότε θα τη δούμε την ταινία? Το Γενάρη, το Φεβρουάριο θα γίνει μια κλειστή προβολή και θα γίνει και μια ανοιχτή προβολή, αλλά αυτό σε 1,5 χρόνο, γιατί υπάρχει και το κομμάτι του φεστιβάλ. Πολύ ωραία. Οπότε να ευχηθούμε πραγματικά να είναι καλό ταξίδι, να είναι η αρχή για πολλά όμορφα πράγματα στην συνέχεια και ελπίζω ότι θα σε ξανακούμε σαν όνομα, γιατί εγώ χαίρομαι πάντα να γνωρίζω νέους σκηνοθέτες, νέους οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, όποιο τρόπο και αν διαλέξουν αυτοί, γιατί μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα έρθουν και καλύτερα πράγματα στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.